Το χρονικό της φωνικής ενέδρας των Ζωνιανών με θύμα το Στάθη Λαζαρίδη καλείται να ξεδιπλώσει το τριμελές πλημελιωδικείο Ερεθύμνου. Το δικαστήριο ωστόσο μετέθεσε για μία ακόμη φορά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας που αναμένεται να αποδώσει ευθύνες για την επιχείρηση φιάσκο. Εμείς περιμένουμε από αυτό το δικαστήριο την αλήθεια. Αυτός που πυροβολεί για να βρει στόχο να πυροβολήσει, κάποιος μας έστειλε στο συγκεκριμένο τόπο. Ερχόμαστε εκ των υστέρων να γίνουμε μετά Χριστόν προφήτες. 6 χρόνια μετά το πρωινό της 5ης Νοεμβρίου που χαρακτηρίστηκε μοιραίο για τη ζωή του νεαρού ειδικού φρουρού, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Για λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν τους αστυνομικούς ως πρόβατα επισφαγή. Όπως επανέλαβε στο δρυμή κατηγορό της προς την πολιτεία η σύζυγος του Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος παραμένει σε άγρυπνο κόμμα από εκείνη τη στιγμή. Για μένα είναι το ίδιο. Θα πρέπει να ντρέπονται, γιατί σας είπα και πριν, θα πρέπει να έχει η πολιτεία να έχει κάνει κάτι στο πολύ πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Και δυστυχώς εδώ και 5 χρόνια παλεύουμε για ένα δικαστήριο το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Κρήτης Αντώνης Βιτοράκης και 2 αξιωματικοί της Ελλάς από το Ρέθυμνο βρίσκονται στο εδόλιο μετά από πόρισμα φωτιάς, το οποίο κατέληξε η ένορκη διοικητική εξέταση. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Ευελπιστούμε σε αυτό το δικαστήριο να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έγινε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αναλογιστούμε είναι το πώς μετά από όλα αυτά τα περιστατικά, το πώς έγινε η επιχείρηση. Με θωρακισμένα, με ελικόπτερα, με. Εάν οποιοδήποτε τα ζητούσε αυτά εκ των προτέρων θα τον περνούσαν για τρελό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναπάντητα, ωστόσο, παραμένουν κέρια ερωτήματα. Αν υπήρξε προσυνεννόηση του τότε Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή με κατοίκους των Ζωνιανών, καθώς μαρτυρίες αστυνομικών αναφέρουν ότι είχε μεταβεί το βράδυ πριν από την επιχείρηση στο χωριό. Ακόμη, γιατί διέταξε να γίνει άρον-άρον έρευνα στο σπίτι 2 νεαρών κατοίκων της περιοχής που είχαν συλληφθεί από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου φορτωμένη με κοκαίνη, χωρίς να προηγηθεί ειδικός σχεδιασμός. Ο ίδιος αρνήθηκε και σήμερα να πει οτιδήποτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδίασαν την επιχείρηση, σχεδίασαν με βάση τα δεδομένα που είχαν εκείνη τη στιγμή και με την πίεση του χρόνου. Θύματα και οι ίδιοι της ενέδρας δηλώνουν μέσω των συνηγόρων τους οι 2 τότε αστυνομικοί υποδιευθυντές του Ρεθύμνου, οι οποίοι φέρονται να προειδοποίησαν τον Αντώνη Βιτοράκη για την επικινδυνότητα της επιχείρησης, ζητώντας τη ματέωσή της. Από καθαρά θέμα τύχης δεν ευλήθη ο ίδιος και ευλήθη ο Λαζαρίδης. Ή το πιο σωστό από θέμα ατυχίας. Αν αμήνονταν, θα έπρεπε να βάλουν κατά ενός χωριού. Αν ο Στάθης το είχε κάνει, θα ήταν ήδη ο άντρας μου στη φυλακή και ήδη η οικογένεια θα ήταν στιγματισμένη. Δυστυχώς, μόνο ο Στάθης αυτή τη στιγμή το πληρώνει. Και όχι μόνο ο Στάθης, και η οικογένειά του. Δικαιοσύνη και απαντήσεις ζήτησε από την πλευρά της η σύζυγος του ειδικού φρουρού, ο οποίος μόλις τα περιπολικά της αστυνομίας εμφανίστηκαν στην είσοδο των Ζωνιανών, δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι. Έκτοτε, ο Στάθης Λαζαρίδης παραμένει σε άγρυπνο κόμμα, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον. Μπορούμε να συνοηθούμε με το βλέμμα του. Αντιδράει στους πόνους, όταν του μιλώ για τη μικρή δακρύζη, γιατί παίρνω τη μικρή και του μιλάμε ανοιχτή ακρόαση, γιατί θέλει να ακούει ο Στάθης το παιδί του.